Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Η φακελάκι κλάτς που θα σας δείξω σήμερα δεν είναι δική μου ιδέα, το έχω δει σε ξένο βίντεο. Είναι από μια Ιταλίδα YouTuber που μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ πριν ξεκινήσω να κάνω εγώ κανάλι παρακολουθούσα το βίντεο της. Όταν είδα λοιπόν αυτό το φακελάκι που έφτιαξε, επειδή δεν μπορούσα να καταλάβω πού βρήκε την εσωτερική θήκη έτοιμη, εγώ είχα αγοράσει το μουσαμά που βάζουμε πάνω στα τραπέζια. Το τραπεζομάδιλο το μουσαμά. Και σκέφτηκα να κόψω ένα κομμάτι, θα το γάζωνα, γιατί περνάει στη μηχανή, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, θα το γάζωνα και μετά θα κάνω από πάνω την επένδυση όπως θα σας δείξω εγώ κανονικά. Πέρασε λίγος καιρός και επειδή δεν το είχα φτιάξει με τις αποκριάτικες στολές, παίρνοντας την αποκριάτικη στολή είδα ότι ήταν ακριβώς αυτή η θήκη που είδα στο ξένο κανάλι όπου δημιούργησε το φακελάκι αυτό. Ίσως να ήταν πιο μικρή, δεν μου φάνηκε τόσο μεγάλη όταν είδα το βίντεο. Εγώ όμως όταν βρήκα αυτή, τη δίπλωσα στη μέση και είδα το μέγεθος, αποφάσισα ότι τόσο μεγάλο το θέλω το τσαντάκι μου να το κάνω. Αλλιώς θα μπορούσα πολύ εύκολα να το αγαζώσω εδώ και να κόψω το υπόλοιπο και να το μικρύνω. Μια και την έχω λοιπόν από τη θήκη τώρα, από τη στολή, θα κάνω το ζωντάκι πάνω σε αυτή, θα σας πω όμως τις διαστάσεις και αν θέλετε πάρτε ένα κομμάτι μουσαμά που στρώνουμε στα τραπέζια, το διάφανο του τραπεζομάδιλο, σχεδόν ίδιο πράγμα είναι, μην σας πω ότι αυτό είναι ακόμα πιο ψηλό, αυτό το σακουλάκι εδώ πέρα, γαζώστε το στις δύο άκρες όταν το διπλώσετε και το πολύ πολύ, αντί για αυτά που έχει έτοιμα εδώ πέρα στο πλαστικό τα κουμπώματα, εσείς βάζετε το μαγνητάκι σας. Στο σημείο αυτό θα κόψω και θα βγάλω την κρεμάστρα εγώ από εδώ. Σαράντα εκατοστά το ύψος του επί 30 εκατοστά το φάρδος. Επειδή δεν θα κάνω την πλέξη που είδα, υπάρχουν τόσες πολλές πλέξεις που δεν υπάρχει λόγος να την γράψω εκείνη, την ιδέα αντιγράφω, όχι την πλέξη. Θα ξεκινήσω και θα κάνω μία διαφορετική, πάρα πολύ απλή πλέξη, που πόσο θα είναι. Το 40x30 σας τις είπα τις διαστάσεις, εάν θέλετε να κάνετε ένα ίδιο με μένα μεγάλο, να ξέρετε πόσο μουσαμά θα κόψετε. Το πλεκτό που θα κάνω θα είναι 40 εκατοστά που είναι το ύψος και 40 που θα γυρίσει 80 συν άλλα 6 εκατοστά που είναι αυτό. Άρα θα πλέξω ένα μονοκόμματο μακρύ κομμάτι 86 εκατοστά επί 30, σχεδόν 29 είναι, και μετά θα το τοποθετήσω και θα το φτιάξω εδώ πάνω. Τι λέτε, θέλετε να μας ανοίξει λίγο η διάθεση να πλέξουμε ένα καλοκαιρινό χρώμα, κοραλί. Έχω ένα κοραλί χρώμα, είναι κόνος, πολυεστερικός, σε κανονικές συνθήκες αυτό το νήμα πλέκεται με βελονάκι νούμερο 4. Εγώ όμως, επειδή θέλω να είναι πολύ αφράτο και τρυπητό το πλεκτό μου για να έχει να φαίνεται μια ιδέα της διαφάνειας από μέσα, θα πλέξω με βελονάκι νούμερο 6 και πάμε. Χρειάζομαι ζυγό αριθμό πόντων. Θα ξεκινήσω λοιπόν να πλέκω ζευγαράκια. Έχω βάλει 30 αλυσίδες και είμαι ok με την διάσταση που θέλω, που όμως θα επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι μετά τη δεύτερη τρίτη σειρά συνήθως ανακαλύπτουμε αν είμαστε σωστά, γιατί υπάρχουν πλέξεις που κρατάνε το αρχικό φάρδος, υπάρχουν πλέξεις που ανοίγουν μετά τη δεύτερη τρίτη σειρά και υπάρχουν και πλέξεις που είναι πολύ σφιχτές και το μαζεύουν το πλεκτό μας. Εγώ θα σταματήσω εδώ, συν ένα πόντο για να γυρίσω και πάμε να σας δείξω πόσο απλή είναι η πλέξη.
στον πρώτο πόντο, έκανα ένα άριχτο. Αφήνω ένα πόντο κενό, πάω στον επόμενο και κάνω ένα άριχτο. Στον ίδιο πόντο παίρνω νήμα για να μπω να κάνω το επόμενο ποδαράκι μου, που είναι ως εξής. Παίρνω νήμα και βγαίνω από την πρώτη φυλιά μόνο, παίρνω νήμα και βγαίνω και από τις τρεις θηλιές. Αφήνω ένα πόντο κενό και πάω στον επόμενο και κάνω ένα άριχτο. Παίρνω νήμα, μπαίνω στον ίδιο πόντο, παίρνω νήμα και βγαίνω μόνο από την πρώτη θηλιά, παίρνω νήμα και βγαίνω και από τις τρεις θηλιές. Αφήνω ένα πόντο κενό και πάω στον επόμενο. Άριχτο, στον ίδιο πόντο, παίρνω νήμα και βγαίνω από την πρώτη φυλιά, παίρνω νήμα και βγαίνω και από τις τρεις θηλιές. Συνεχίζω, αφήνω πάντα ένα πόντο κενό, άριχτο, βγαίνω από την πρώτη φυλιά, βγαίνω και από τις τρεις μαζί. Έχω φτάσει στους δύο τελευταίους πόντους, που στον τελευταίο πόντο μπαίνω και κάνω ό,τι έκανα μέχρι τώρα, άριχτο και αυτό το ποδαράκι που δημιουργώ, μία λυσίδα, γυρίζω, δείτε τώρα, αυτή τη στιγμή δείτε πόσο δείχνει τη μάζεψη η πλέξη μου. Θα κάνω άλλη μία σειρά για να σιγουρευτώ ότι έχει μαζέψει τόσο και υποχρεωτικά θα ξυλώσω και θα προσθέσω τουλάχιστον άλλους 4 πόντους. Για ποιο λόγο το κάνω αυτό μπροστά σας? Για πολλωστή φορά θα πω ότι αν τώρα το είχα έτοιμο, είχα κάνει τις δοκιμές μου και σας έλεγα τόσους πόντους θέλει, θα έπρεπε να σας υποχρεώνω να ψάξετε να βρείτε ίδιο νήμα, ίδιο βελονάκι ή να έχετε ακριβώς το ίδιο χέρι με μένα. Εγώ θέλω να σας δείξω ότι κανένα, μα κανένα σχέδιο δεν είναι πάντα κανόνας και τυφλοσούρτη. Τους ίδιους πόντους που θα σας πω εγώ ότι έβαλα, αν τους βάλετε εσείς μπορεί να έχετε τεράστια διαφορά, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. Προσπαθώ λοιπόν να σας μάθω και να σας δείξω το σωστό τρόπο να φτιάχνετε το μέγεθος που θέλετε εσείς. Πάμε να σας δείξω την πλέξη και αν δεν στρώσει, δεν στρώσουν οι πόντοι μου, μπορώ και εκτός βίντεο να το φτιάξω. Το θέμα είναι να σας δείξω την πλέξη. Έκανα μια λυσίδα, γύρισα και στον πρώτο μου πόντο κατευθείαν κάνω ένα άριχτο και τίποτα άλλο. Κάθε φορά που αρχίζουμε τη σειρά μας, την αρχίζουμε με ένα άριχτο. Αφήνω ένα πόντο κενό, πάω στον επόμενο και κάνω την πλέξη μου. Ένα άριχτο και αυτό το διαφορετικό ποδαράκι που κάνω. Αφήνω ένα πόντο κενό και πάω στον επόμενο. Άριχτο και αυτό το ποδαράκι. Έφτασα στους δύο τελευταίους πόντους, που στον τελευταίο πόντο κάνω ό,τι έκανα μέχρι τώρα, την πλέξη μου διατηρώ. Μόνο στον πρώτο πόντο κάνω ένα άριχτο μόνο, στον τελευταίο πόντο κάνω κανονικά την πλέξη μου. Λοιπόν, εάν το τεντώσω λίγο, βλέπω ότι θα με φτάσει, όμως
το πλαστικό μου δεν είναι επένδυση με πλέγμα για να έρθει να τεντώσει το πλεκτό. Εάν το πλεκτό μου δεν είναι έστω ένα χιλιοστό φαρδύτερο, θα μου μαζέψει και το πλαστικό από μέσα. Αυτό θα συμβεί και με το μουσαμά του τραπεζιού. Άρα, ή θα ξυλώσω και θα προσθέσω τουλάχιστον άλλο ένα ζευγάρι που βλέπω ότι χρειάζεται, ή θα κρατήσω τους ίδιους πόντους, αλλά θα πλέξω με μεγαλύτερο βελονάκι το νούμερο 6, γιατί έτσι και αλλιώς δεν το βλέπω ιδιαίτερα τρυπητό, το ήθελα πιο τρυπητό. Είναι η πλέξη τέτοια που βγαίνει αρκετά σταθερή. Εγώ όμως θέλω να έχει λίγο τις τρυπούλες του. Αυτό είναι το σκεπτικό από αυτό το φάκελο, κλάτς. Σας έδειξα όμως την πλέξη, αυτή τη σειρά επαναλαμβάνεται όλο και όλο, δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε και εγώ θα πλέξω, θα φτιάξω τώρα σωστά τους πόντους μου και θα πλέξω όλο αυτό το μακρόστινο πάνελ που σας είπα. Όταν ολοκληρώσω τα εκατοστά που πρέπει, θα επιστρέψω να το φτιάξουμε μαζί πάρα πολύ εύκολα. Ξανά άνοιξα λίγο το βίντεο για να σας δείξω ότι τελικά κράτησα τους ίδιους πόντους, 30 άριχτα ήταν για μένα αυτό το μέγεθος, άλλαξα όμως βελονάκι και πήγα στο νούμερο 7, γιατί ναι μεν η πλέξη μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πανεύκολη, φεύγει γρήγορα και δίνει ωραίο αποτέλεσμα, την ήθελα όμως λίγο πιο τρυπητή. Οπότε χρησιμοποιώντας μεγαλύτερο βελονάκι και το φάρδος που ήθελα πήρε και είναι πιο αραιή όπως την ήθελα εγώ. Συνεχίζω όπως σας είπα και τα λέμε. Έχω ολοκληρώσει το πλεκτό κομμάτι. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Έχω το αποτέλεσμα ακριβώς που θέλω. Και δεν έχω κάνει κάτι ακόμα. Απλά το μέτρησα και το άφησα έτσι για να συνεχίσουμε μαζί. Το πλαστικό αυτό, όπως και ο μουσαμάσα το τραπέζι που σας είπα, το δοκίμασα και γαζώνεται. Δεν παθαίνει τίποτα και είναι πάρα πολύ εύκολο. Θέλω να το ράψω εδώ, πάνω. Θέλω να το ράψω και εδώ για να μου κάνει την καμπύλη για το κλείσιμο. Και το πλεκτό μου θα το ενώσω στα δύο πλάγια. Θα φορέσω την πλαστική θήκη και θα προχωρήσω στο επόμενο βήμα. Πριν το γαζώσω, πριν το ράψω για να το σταθεροποιήσω εδώ, εδώ θα είναι σταθεροποιημένο, ενώνει πλεκτό με πλεκτό και μετά το διπλώνουμε όπου θέλουμε. Μπορούμε να το διπλώσουμε εδώ πάνω, ανάλογα με τα πράγματα που θα έχουμε μέσα. Μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Μπορούμε να το κάνουμε πολύ μεγαλύτερο. Αποφασίζουμε λοιπόν που θα το βάλουμε, για να βάλουμε στο πλάι και ένα χεράκι, μία λυσίδα, ό,τι θέλουμε και για ομορφιά και για υποτίθεται κράτημα. Πριν από αυτό όμως, εγώ όταν το δίπλωσα σκέφτηκα ότι εδώ μπορώ να βάλω μια πολύ ωραία τρέσα. Έχω διάφορα υλικά ραπτικής, θα βρω μια τρέσα που να ταιριάζει, που να μου αρέσει εδώ και θα την τοποθετήσω από το κομμάτι αυτό που θα γαζωθεί εδώ για να είναι σταθερό, σε αυτό το ύψος. Οπότε, όπου και να κλείσουμε το τσαντάκι, η τρέσα θα είναι στο καπάκι και θα δείχνει όμορφο. Έχω τοποθετήσει από την καλή πλευρά την τρέσα μου. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να καλύπτει και από εδώ, γιατί από εδώ θα φαίνεται. Επειδή όμως αυτή που βρήκα να μου ταιριάζει και να μου αρέσει δεν με έφτανε, τώρα την τοποθέτησα μόνο και μόνο για να σας δείξω την ιδέα ολοκληρωμένη. Και η συμβουλή μου είναι, αν βάλετε τρεσούλα, να είναι και από την πίσω πλευρά, επειδή θα φαίνεται. Τώρα, ακριβώς κατά την τρέσα που την είχα μετρήσει που πρέπει να είναι, θα πάω και θα ράψω τα πλαϊνά μου από την ανάποδη πλευρά. Χρησιμοποιώ πάντα όταν ενώνω πλαϊνά σε οποιαδήποτε τσάντα τη συγκεκριμένη βελονιά, τη βελονιά με άνδρο. Από όπου βγαίνω εκεί ξαναμπαίνω, γιατί αυτή η βελονιά μου δίνει λίγο και στρωτό και όμορφο αποτέλεσμα και δεν φαίνονται οι βελονιές από την άλλη πλευρά.
Ενώνω την ανάποδη και, και τις δύο μου πλευρές και επιστρέφω. Το έχω ενώσει, το έχω διπλώσει, το έραψα από την εσωτερική πλευρά γιατί θέλω να μου κάνει αυτή τη χοντράδα στο πλάι. Και τώρα στο σημείο που θα αποφασίσετε ότι σας αρέσει, είτε πιο κάτω είτε πιο πάνω, μπορείτε να τοποθετήσετε ένα πλεκτό χεράκι, μία αλυσίδα για χέρι, ένα κρίκο, ένα μεταλλικό κρίκο, οτιδήποτε σας βολεύει. Επίσης εγώ έχω βολευτεί πάρα πολύ αυτά τα καμπανάκια, τα έχω πάρει από το Handybrand, επειδή μου έμεινε νήμα, θα κάνω μία φούντα. Αποφασίζω το μήκος που θέλω και διπλώνω το νήμα μου. Τόσες φορές ώστε αυτό εδώ το πάχος να περνάει μέσα στο καμπανάκι μου. Με παίρνει και άλλη φορά. Από την πάνω πλευρά δεν κόβω τις κλωστές μου, τις αφήνω έτσι διπλές. Το βάζω καλά να πάει μέχρι μέσα και απλά τοποθετώ τη μεγάλη βίδα που έχει και αρχίζω και την βιδώνω. Η βίδα αυτή θα περάσει μέσα από τα νήματα, θα τα μαγκώσει και δεν θα κουνιούνται. Θα μείνει μια πολύ ωραία φούντα. Κόβω το κάτω μέρος. Και το τσετάκι μου είναι έτοιμο. Λίγο άνοιξη, λίγο καλή διάθεση, ένα τσαντάκι φάκελος, είτε για βόλτα, είτε ένα νεσεσέρ για τα καλλιντικά μας, είναι έτοιμο. Απλά και γρήγορα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.